Και γεια σας κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Στο σημερινό επεισόδιο της προϊστορικής πανίδας θα μιλήσουμε για τον Τωρόσαυρο. Ας ξεκινήσουμε. Ο Τωρόσαυρος είναι στα στέλη της Κρητιδικής, στη Βόρεια Αμερική μαζί με ζώα όπως τον Τυρανόσαυρο Ρεξ, τον Τρικεράτοπα, τον Αγγυλόσαυρο και τον Ελμοντόσαυρο. Fun fact, ο Τωρόσαυρος είναι απόγονος του Τρικεράτοπα. Όλοι σας το έχετε καταλάβει, βλέπετε τα κέρατα από το περιλέμιο, καταλαβαίνετε, τέλος πάντων. Υποστηρίζεις ότι αυτό το ζώο δεν είναι ξεχωριστό είδος και είναι απλά γέρος Τρικεράτοπας. Okay, όντως φαίνεται, είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό θα το δούμε στο μέλλον, θα το δουν οι παλαιοντολόγοι, καταλάβατε. Και τώρα ας δούμε μερικά features του Τωρόσαυρου, προτερήματα δηλαδή στα ελληνικά. Τα πιο καλά features του είναι η άμυνα και η ταχύτητα. Και η δύναμη βέβαια. Παρεμπιπτόντως κυρίες και κύριοι, ο Τωρόσαυρος είναι ένας από τους αγαπημένους μου φυτοφάγους δεινόσαυρους, το ορκίζομαι. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ας δούμε το origin του Τωρόσαυρου. Ο Τωρόσαυρος ανακαλύφθηκε το 1891 και το όνομά του το πήρε από το αρχαίο ρήμα Τωρεύω, που δεν ξέρω τι σημαίνει. Με ειδοποιούν από το control ότι το ρήμα το ρεύω σημαίνει έχω τρύπες. Ναι κυρίες και κύριοι, γιατί βλέπετε τις τρύπες στο κρανίο, οπότε ναι. Και κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ πέρα ήταν το βίντεο. Κάντε like και subscribe και τα λέμε αύριο με νέο βίντεο.